Αιώτικο ήταν το χθεσινό βράδυ Σαββάτου και στο Ρέθυμνο, καθώς η νυχτερινή ζωή της πόλης αποτελούσε παρελθόν. Ακόμα και τα πιο in, όπως συνηθίζει να λέει η νεολαία μας, νυχτερινά καταστήματα της παραλιακής θύμιζαν φαντάσματα, δεδομένου ότι το σύνολο των επιχειρηματιών κατέβασαν ρολά, τηρώντας ευλαβικά τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Πώς είναι σήμερα το βράδυ σας? Καλά. Ήσυχα. Πολύ ήσυχα. Τι να κάνω. Απλά είπατε να βγείτε να κάνετε μια βολτίτσα. Ναι. Αλλά κουμπίσαμε κάτω και πλαινόμαστε. Είναι πολύ παράξενο, γιατί είναι τα πάντα κλειστά, κίνηση καθόλου, είναι ένα νεκρή πόλη. Ώρα 10 το βράδυ και βρισκόμαστε στον Πλάτανο, στην καρδιά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Άλλα βράδια και κυρίως άλλα Σαββατόβραδα, σε αυτό εδώ το σημείο γινόταν το αδιαχώρητο από τον κόσμο. Απόψε οι περισσότεροι μάλλον έκατσαν σπίτι τους και κάποιοι άλλοι βγήκαν έξω να κάνουν τη βόλτα τους. Εγώ κάνω τζόκι κάθε βράδυ και εντάξει. Δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι και να παρακολουθούμε τις ειδήσεις συνέχεια και να αγχωνόμαστε. Οπότε όσο μπορούμε και κοινωνικοποιούμαστε και με τους φίλους μας ίσως και πιο εύκολα έτσι. Με προσοχή όμως φαντάζομαι έτσι. Πάντα. Καθένας έχει την νοημοσύνη να κρίνει μόνος του. Αλλά και να κάτσουμε σπίτι να κλειστούμε είναι ανθυγιεινό περισσότερο. Ακινητοποιημένα όμως στις πιάτσες τους ήταν και τα ταξί, με τους οδηγούς να επισημαίνουν πως είναι έτοιμοι να τραβήξουν χειρόφρενο σε περίπτωση που δοθεί αντίστοιχη οδηγία. Όχι, θα το σκεφτούμε. Άμα δοθεί εντολή γενικής καραντίνας για όλους, ναι. Σκεφτόμαστε τουλάχιστον έστω τα μισά ταξί, ας πούμε, να κλείνουμε. Εφόσον δεν υπάρχει τόση δουλειά πλέον και τόσος κόσμος. Αυτονόητο, τα μαγαζιά κλειστά όλα. Όλοι λένε πρέπει να κάτσουμε σπίτι μας. Εσείς όμως κάνετε μια δουλειά που δεν μπορείτε να κάτσετε σπίτι. Θα αναγκαστούμε να κάτσουμε κι εμείς. Άμα δεν κυκλοφοράτε εσείς, θα κάτσουμε κι εμείς. Ελάχιστα ήταν ωστόσο τα καταστήματα εστίασης στην παλιά πόλη και στην παραλία, τα οποία είχαν ανοιχτές τις πόρτες τους για το κοινό, όχι όμως για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους εντός καταστήματος, αλλά επειδή έκαναν delivery ή παρήχαν τη δυνατότητα του take away. Ο Γιάννης Κόκκινος που μίλησε στην Κρήτη TV εμφανίστηκε έτοιμος να βάλει και εκείνος λουκέτο στο κατάστημά του αν υπάρξει αντίστοιχη οδηγία, αφού όπως λέει πάνω απ' όλα προέχει προστασία της δημόσιας υγείας. Σίγουρα έχουμε όλοι οικονομικά προβλήματα. Άλλοι μικρότερα, άλλοι μεγαλύτερα. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Δηλαδή να παλέψουμε τώρα αυτό τον ένα μήνα, ενάμιση μήνα, δύο μήνες όσο πάει, που τουλάχιστον αυτό ίσως βοηθήσει να μην χάσουμε τη σεζόν. Διότι αν θα έχουμε περιορισμένα κρούσματα στην χώρα μας και ελεγχόμενα, ίσως οι 3-4 τουριστικοί μήνες μπορεί να κινηθούν λίγο. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι οδηγίες είναι σαφέστατες και πρέπει να τηρούνται από όλους μας. Μένουμε σπίτι για όσο διάστημα χρειαστεί.